γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, για την ελληνική ιστορία, διότι αποτελεί μία από τις πιο αρχαία ιστορία, αρχαίος πολιτισμός, με πάρα πολύ μεγάλες αξίες. Unë dhe gjithë brezi im e kemi bërë kulturën dhe historinë greke në shkollë, në Shqipëri. Lavas. E kemi marrë këtë kulturë në gjuhë Shqipe. Αλλά αυτό το πολιτισμό το διαβάσαμε, το μάθαμε στην αλβανική γλώσσα. Ju keni fati që rrënjët e demokracisë t'i merrni të mësoni sa më mirë gjuhën greke, t'i integrohet sa më mirë në shoqërinë greke. Γι' αυτό φροντίστε να μάθετε πάρα πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, να αντιχθείτε πολύ σωστά στην ελληνική κοινωνία. Το πέντε και τετάρτο μύρ του πιστεύει. Ναι, φροντίζετε να γίνεστε καλοί πολίτες αυτής της χώρας. Τι ως είπε... Την αλβανική γλώσσα... Για μισόνι και δείτε να πάρνε προμία του πρίντε, προμία γιούσε νάνος, παπάι, γιούσε, δουκε βάιτο ρε πασέρε Σιπρία, που του κάρδου. Με την αλβανική γλώσσα έχετε όμως, έχετε απ' την άλλη αυτή την πρώτη επαφή, τα πρώτα λόγια τα μητρικά, με τους παππούδες, τα διάφορα ταξίδια στην πατρίδα σας. Νουκ është ασμή προβλέμμα, νουκ është ασμή σπρέει πατριωτίσμι, να θέλουμε να σας έχετε δώσει και του μισόλου και μου Σύπη. Κι ο Ασύπη νουκ ομπλέ, νουκ αγούμπουν σέκουι, πες σέκουι, πουστούαν με Οτομάνοτ, νουκ ομπλέ κι ο Ασύπη. Ας γιουα ενάνας, ατο του εμψώνει. Δεν θα χαθεί η αλβανική γλώσσα, είναι η μητρική σας γλώσσα. Δεν χάθηκε στους 5 αιώνες τελευταίως με όλα τα όσα συνέβησαν. Μην το αντιμετωπίζετε σαν ένα τεράστιο δείγμα πατριωτισμού. Πρέπει να μάθουμε την αλβανική γλώσσα. Θα μαθευτεί η αλβανική γλώσσα, θα τη μάθουν τα παιδιά. Por, se εμψώνει δε ξού με σχόλ, με σκρούρ, με τκνδούρ, σι ζωντώνει τα νύ, νου është κέκι. Τι ajo si një gjuhë tjetër, një dritare tjetër për kulturën tuaj. Βέβαια, θέλω να τονίσω πως αυτή η τάξη, το ότι μπαίνετε στη διαδικασία εκμάθησης της αλβανικής γλώσσας με το σωστό τρόπο σε μια αίθουσα διδασκαλίας, είναι ένα πάρα πολύ καλό βήμα. Είναι ένα άλλο παράθυρο που ανοίγεται σε αυτά τα παιδιά στη γνώση, σε έξτρα γνώση και πληροφορίες. Σου και γιουρόγια δεν πέρα χάπιν shkollës, edhe suksese në të veçanë mësusit që kanë marë përsi për të gjë. Një falendrim veçanë të duha të bëjë maliqit dhe shëqatës që keni gjukë shkaktarë dhe që më organizojë të takimi bukur. Και ακριβώς γι' αυτό σας εύχομαι καλή επιτυχία στο ξεκίνημά σας, στα μαθήματά σας. Εύχομαι καλή επιτυχία στις δασκάλες. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Συλλόγου των Αλβανών και τα μέλη του Συλλόγου για όλη αυτή την ωραία προσπάθεια. Ως γιατά πάρκ που είσα εντύνια και του ετυθώσα το εντύνια, τη σπρία το εντύνια. Μίλησα παραπάνω από τη συνήθως, αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας αυτές τις σκέψεις. Δουκε ουρούαρ σοντέν με κυγίθα, punë të mbarë, jetë lumtur familjet tuaj, edhe një herë ju uroj sukseset më të mira juve, bashkëtetarëve të mi. Tis kalitërës ευχές tës dikus mu συμπολίτες, υγεία, επιτυχία, κάθε επιτυχία. Dhe në emrin tuaj të shprehë një herë falënderimin kryetarit bashkisë, gjithë autoriteteve të bashkisë dhe shkrim bashkiak të Armiros, për të mbështetje dhe për të mendje të hapur që kanë ndaj gjithë komuniteteve që punojnë dhe jetojnë në Greqi. Και άλλη μια φορά να εκφράσω εκ μέρους σας, εκ μέρους της κοινότητας, αλλά και όλων μας, να εκφράσω τη βαθιά μου εκτίμηση απέναντι στον Δήμαρχο και σε όλους εσάς, τους παρευρισκόμενους της ελληνικής κοινότητας, για αυτή την αντιμετώπιση, την τόσο πολιτισμένη, ανοιχτόμυαλη που έχετε απέναντι μας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρέσβη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Συμβούλη, κύριε Πρόεδρε των Αλβανών, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Όταν μου έδωσε μία εντολή ο κύριος Δήμαρχος να βρούμε μία αίθουσα, ειλικρινά όχι τη δώσαμε πρόθυμα, αλλά τουλάχιστον εγώ σαν πρόεδρος εδώ, την έδωσα με ιδιαίτερη συγκίνηση. Θα αναφερθώ λίγο για το άτομό μου. Η οικογένειά μου έχει 4 αδέρφια του πατέρα μου στον Καναδά, από τα οποία 4 ζει μόνο το ένα τώρα αυτή τη στιγμή.
Έχω έναν αδελφό στον Καναδά επίσης. Έχω 10 πρώτα ξαδέρφια στον Καναδά. Ένα στην Αμερική, ένα στην Αυστραλία και ένα στην Αγγλία. Ειλικρινά λοιπόν συγκινήθηκα για σας και τα παιδιά σας να μάθουν την γλώσσα τη δική σας, διότι πρόσφατα είχε έρθει ο πρώτος μου ξάδερφος από την Αγγλία και είχε τα δύο παιδιά, τα οποία παιδιά αυτά δεν ξέρανε καθόλου ελληνικά. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με τα λίγα αγγλικά που ξέρω, μίλησε λίγο με τα παιδιά και τους είπα γιατί δεν μιλάτε ελληνικά καθόλου. Και μου δείξαν τον πατέρα ότι σφάλμα κάνει ο πατέρας μας που δεν μας μίλησε, δεν μας μιλάει καθόλου ελληνικά. Γι' αυτό λοιπόν σας είπα ότι συγκινήθηκα που θα μάθετε τουλάχιστον την δική σας την αλβανική γλώσσα και που δεν πρέπει να την ξεχάσετε. Κύριε Πρέσβη, ήταν μεγάλη τιμή για μας που ήρθατε εδώ. Εύχομαι λοιπόν καλή χρονιά, καλή σχολική χρονιά και ό,τι περισσότερο είπα θα μας τουλάχιστον. Θα ήθελα να έχω τιμή και θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Διευθυντή του πρώτου γυμνασίου να μας χαρεί με τη... Εξοχότατε κύριε Πρέσβη, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, αξιότιμη κύριε Δημοτική Σύμβουλη, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε. Εγώ κύριε Πρέσβη έκανα 10 χρόνια σαν καθηγητής σε σχολεία του εξωτερικού ελληνικά. Στη Λιβύη ένα χρόνο, 6 χρόνια στην Αίγυπτο και ένα χρόνο στη Σαουδική Αραβία. Και ξέρω από κοντά πόσο σημαντικό είναι οι μετανάστες να μάθουν τη μητρική τους γλώσσα και την κουλτούρα. Ήρθε λοιπόν ο πρόεδρος στο σχολείο μου και μου ζήτησε θρανία και καρέκλες για να φτιάξουμε, λέει, μια αίθουσα διδασκαλίας στον Αλβανικό. Του είπα με τα χαράς, ελάτε αύριο το πρωί από αυτά που έχουμε εμείς στο σχολείο μας και μας περισσεύουν, προφανώς μας περισσεύουν, να σας τα δώσουμε έτσι ώστε να διδαχτείτε κι εσείς τη γλώσσα σας και την κουλτούρα σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι Αλβανοί να δεθούν με τη χώρα τους. Βεβαίως μαθαίνουν τα ελληνικά και σας διαβεβαιώνω, σαν διευθυντής εκεί στο σχολείο μας, δεν έχουν καμία διάκριση ρατσιστική οι μαθητές οι Αλβανοί ή οι Αλλοδαποί που βρίσκονται στο σχολείο μας. Εμείς τους εντάσσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Μάλιστα, τους εμπλέκουμε και στις καινοτόμες δράσεις που κάνουμε ή στις σχολικές γιορτές, να μην νιώθουν παραγωνισμένα τα παιδιά και πιστεύω ότι κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο τρόπο. Μάλιστα, πέρυσι είχαμε και σημειοφόρο, η οποία ήταν καταγωγής αλβανικής. Δεν υπόκειται σε καμία διάκριση τα παιδιά στα σχολεία μας. Αν είναι σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνεται αυτό, αλλά η γενική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας είναι όλοι ίσοι απέναντι στη μάθηση και στη γνώση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους σας, αυτό είναι, όπως είπα από την αρχή, είναι το πρώτο ξεκίνημα. Αυτό το λέω και εκ μέρους τους μετανάστες, το βλέπουμε όλοι θέλουν να συμμετέχουν και να βοηθούν τους μετανάστες για την ένδειξη στην ελληνική κοινωνία. Όπως είδατε, όλοι μας βοηθήσανε από τον Δήμαρχο, τον πρόεδρο της Συνόδας, οι διευθυντές στα σχολεία, οι δημοτικοί σύμβουλοι, ο πρέσβης μας έφερε και τα βιβλία από την Αμερική Κυβέρνηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να είμαστε εντάξει σε αυτά που είπαμε, σε αυτά που συζητήσαμε. Σας ευχαριστώ όλους σας για αυτή την ωραία παρουσία σας.